πρακτικά η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να αλλάξει και θα αναγκαστούμε, παρά τα προβλήματά της, να τη σεβαστούμε και αυτό κάναμε. Εάν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί από τη δικιά τους την πλευρά να μην σεβαστούν τη συμφωνία, θα γνωρίζουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο δρόμος τους προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός, και ότι δεύτερον, τα μνημόνια τα οποία πρέπει να κυρώσουμε δεν θα κυρωθούν έως ότι υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση. Νέο αυστηρό μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έστειλε από τη Βέρεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις νέες προκλητικές δηλώσεις του εντολοδόχου πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος στην ίδια γραμμή με την πρόεδρο αποκάλεσε τη χώρα του Μακεδονία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Kako ja s mojata država kje narekujem i do da davam izjel i jas, a očekujem to da bude način nanesuvanje i na predsjedatelja Vasiljanovska, da se koriste terminite Makedonija i pridavkata Makedonske. Бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор... Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία έχει τεράστια προβλήματα, πλην όμως αποτελεί διεθνές δίκαιο το οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν η νέα κυβέρνηση επιμείνει σε αυτή τη γραμμή, τότε ο Πρωθυπουργός θα καταγγείλει τη συμφωνία. Έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι αν αυτός ο κύριος, ο εντολοδόχος, είμαι Πρωθυπουργός, γίνει Πρωθυπουργός και ξεκινήσει να λέει τα Σκόπια Μακεδονίας σε επίσημες συναντήσεις ότι ο Μητσοτάκης δεν θα καταγγείλει τη συμφωνία. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει τίποτα 5 χρόνια τώρα και εξυπηρετεί μικροκομματικές σκοπιμότητες. Είστε άκρως επικίνδυνοι, δεν φοράτε καμία εθνική φανέλα, ακολουθείτε μάλλον, είστε παρακολούθημα της ιδιωτικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μία συμφωνία που θα είχε τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών εφαρμογής και επιτήρησης. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία απλά κοιμάται, θέση μου είναι, ότι δεν μπορούν να έρθουν τώρα τα πρωτόκολλα. Θα είναι δικαίωση του γειτονικού αλυτρωτισμού. Όλοι οι δήθεν προοδευτικοί του αστικού κοσμοπολιτισμού, αλλά και οι διάφοροι πατριδέμποροι που δεν έχουν βγάλει ποτέ τους άχνα για το ΝΑΤΟ, πήγαν ξανά κουβά. Κλείσιμο των συνόρων και εμπάργκο όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και βέτο παντού όπως έκανε ο Κώστας Καραμανλής είναι η επιβεβλημένη αντίδραση. Όταν ανακατεύεσαι με περικεφαλαίες, σε τρώνε η Βελόπουλη. Αυτό γίνεται.